κάνουμε! Μα τι μεγάλη χαρά που έχω σήμερα που βρίσκομαι εδώ πέρα κοντά σας. Η Έλενα Παπαρίζου άνοιξε τις μουσικές εκδηλώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ξεσηκώνοντας το κοινό. Κινητοποιήσεις, πορείες και διαμαρτυρίες μετά μουσικής φέτος, με την τραγουδίστρια να δίνει όλη της την ενέργεια στη σκηνή. Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε ωραία! Να διασκεδάσουμε, γιατί εμάς δεν μας βάζει τίποτα κάτω, ούτε διαδηλώσεις ούτε τίποτα. Σήμερα διασκεδάζουμε. Φορώντας ένα μαύρο αέρινο φόρμα με κεντυμένη ζώνη, η Έλενα Παπαρίζου έδειξε πως βρίσκεται στην καλύτερη της περίοδο. Ερμήνευσε τις επιτυχίες της και όχι μόνο, και με τις χορευτικές της φιγούρες σταμάτησε προς το παρόν και τη συζήτηση για εγκυμοσύνη. Το κοινό της Θεσσαλονίκης την αγκάλιασε και τέτοιο θέλησε να κάνει και εκείνη. Κοιτάξτε τώρα, μια καθαρή αγκαλιά. Σας τη δίνω τώρα. Από τις πιο γλυκές αγκαλιές. Η εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου ήταν μόνο η αρχή, αφού για πρώτη φορά ίσως στην ιστορία της η έκθεση, εκτός από πλούσιο πολιτικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον, θα έχει και πλούσιο μουσικό σόου. Την αρχή έκανε η Έλενα και στο τέλος θα δούμε τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Είμαι πολύ χαρούμενος που φέτος θα βρεθώ στη Θεσσαλονίκη, μέσα από το φορέα της ΔΕΦ. Κλείνουμε την έκθεση στις 15 Σεπτεμβρίου, ημέρα Κυριακής, και θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες. Τις ενδιάμεσες ημέρες θα δούμε τον Γιώργο Μαζονάκη, τον Νίκο Μακρόπουλο, τους Ονειράμα με τους Ταβέντο, τον Κώστα Μαρτάκη, τον Κωνσταντίνο Αργυρό, τον Κωστή Μαραβέγια. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης θα χαρεί τις επιτυχίες του στο κοινό Θεσσαλονίκης στις 15 του μήνα.